Και τώρα θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Σίση Λιγνού, πρόεδρος του ΧΑΠΚΟ, για να μιλήσουμε φυσικά για τον συνεδριακό τουρισμό και σε τι επίπεδα βρισκόμαστε αυτό το διάστημα. Γιατί είναι αλήθεια είναι από τις ειδικές μορφές τουρισμού που η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει και δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Ακριβώ. Ο επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό, ή όπω λέμε, διεθνώ Day Meetings and Events Industry, γιατί Ουσιαστικά δεν υπάγεται στο κομμάτι του τουρισμού διεθνώ, εμεί το ονομάζουμε έτσι. Ε, η αλήθεια είναι έχει αποδείξει ότι φέτο έχει, έχει μια άνοδο, έχει επιδείξει σημαντική άνοδο από τη μία πλευρά και αυτό οφείλεται στην ε, ανωδική πορεία του ελληνικού τουρισμού γενικότερα. Αλλά όλο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι οφείλεται κυρίω στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στι ε, ιδιωτικέ ε, παρεμβάσει και δράσει για να προσελκύσουμε μεγάλε διοργανώσει και events στην Όπω είναι τα ιατρικά συνέδρια. Όπω είναι τα ιατρικά συνέδρια, αλλά παράλληλα με τα ιατρικά συνέδρια, γιατί εμεί πρεσβεύουμε δύο κλάδου: των, των επιστημονικών συνεδρίων αλλά και των events, των corporate events. Α πούμε, ένα product launch μεγάλη αυτοκινητομηχανία που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε από αυτό που παράγουμε και προσφέρουμε. Ε, υπάρχουν ανάγκε για, για συνέργειε, αλλά κυρίω για υποδομέ και εντατική στοχευμένη προβολή. Αλλά και φυσικά εμ, αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό θέμα στι χωρητικότητε και διαθεσιμότητε πλέον, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό. Ενδεχομένω υπάρχουν και λήψει στι υποδομέ, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ο συνεδριακό τουρισμό, αν μη τι άλλο, είναι ένα είδο τουρισμού που συμβάλλει στην επιμήκυνση τη σεζόν κάποιων περιοχών και συγκεκριμένα τη Αθήνα, για παράδειγμα, που βλέπουμε ότι έχει τουρισμό πλέον 12 μήνε το χρόνο και ένα μέρο αυτού οφείλεται και σε εσά και στον συνεδριακό τουρισμό. Σίγουρα ο κλάδο μα μπορεί να δώσει τη λύση στην εποχικότητα καθώ δεν έχει συγκεκριμένη σεζόν. Μπορούν να διοργανωθούν τα events και τα συνέδρια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επίση, σε ευνοεί την απασχόληση. Ε, ξοδεύουν οι τουρίστε, οι, οι επισκέπτε, οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου και εισοδήματο, είναι οι ακαδημαϊκοί καθηγητέ, στελέχοι επιχειρήσεων, ξοδεύουν έω και 7 φορέ περισσότερο ερχόμενοι σε ένα προορισμό. Επομένω, μιλάμε για τον ποιοτικό τουρισμό. Καθώ έχει αναφερθεί πολύ συχνά και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία θα αναβαθμίσει τον τουρισμό ο επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό, η κατηγορία των events μπορεί να αναβαθμίσει συστημικά και πολύ ουσιαστικά την ποιότητα των επισκεπτών που έρχονται σε μια χώρα. Και ναι, η Αθήνα έχει ανάγκη πλέον. Παρόλο που διαθέτει εξαιρετικά συνεδριακά ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα, έχει ανάγκη από ένα μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο, το οποίο μπορεί να χωρέσει περισσότερου από 5.000 συμμετέχοντε, θέλει περισσότερε από 25-30 παράλληλε αίθου και μεγάλο εκθεσιακό. Και είναι στη διάθεσή μας λίστα έργων και συνεδρίων και διοργανώσεων που δεν μπορούν να φτάσουν στην πόλη μας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει με τις μας προορισμούς, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Ποιε είναι οι ανταγωνιστικές χώρες ε, οι οποίες ε, θα θέλαμε να τις ξεπεράσουμε ενδεχομένως... Ε... Κοιτάξτε, ε, από διεθνείς, από διεθνείς μελέτες, αν το δούμε από την πλευρά των διεθνών μελετών, η Ελλάδα βρίσκεται στο νούμερο 47 από πλευράς του, του συνολικού τζίρου που δημιουργείται από τον κλάδο των συνεδρίων, ενώ αντί... αντίστοιχα η Ιταλία και η Πορτογαλία βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα και στη συνέχεια στην πρώτη εικοσάδα. Αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα η Πορτογαλία, σίγουρα η Ιταλία, σίγουρα ε, ακόμα και βαλκανικέ χώρε μα ξεπερνούν σε ε, αριθμό ε, συμμετεχόντων που μπορούν να φιλοξενήσουν πλέον. Αυτό πρέπει να μα απασχολήσει. Μας, βέβαια. Θα πρέπει να μα απασχολήσει και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό ουσιαστικά. Και είμαστε εδώ για να προτείνουμε ακριβώ την οδολογία και τι προδιαγραφέ που είναι απαραίτητε για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Φαντάζομαι αυτό το μεγάλο εκθεσιακό και εκθεσιακό χώρο που θέλετε να, που θέλετε να δημιουργήσετε όλοι εσεί. Τον έχετε συζητήσει με του ανθρώπου τη κυβέρνηση, Βέβαια, έχει υποβληθεί αναλυτικά ε, στην πολιτεία αρκετέ φορέ το σχέδιο με το οποίο εμεί προτείνουμε να προχωρήσει η επέκταση των υποδομών. Φυσικά, αυτό εννοείται ότι εξαρτάται από, ε, από τι προδιαγραφέ που μπορούν να φιλοξενηθούν στη χώρα. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο βένιο το οποίο έχει υπάρξει αντικείμενο διαγωνισμών, δημόσιων διαγωνισμών, αλλά δυστυχώ δεν έχει ε, προχωρήσει από πλευρά αναδόχων. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε πώ μπορούμε αυτό. Το project να το βάλουμε μπροστά, γιατί όπω καταλαβαίνετε, ακόμα και τώρα να σχεδιαστεί ένα συνεδριακό κέντρο αυτού του μεγέθου, χρειάζεται αρκετά χρόνια για να είναι έτοιμο. υλοποιήσιμο βέβαια. Υλοποιήσιμο. Έχουμε στη διάθεσή μα μελέτε και best practices από άλλε ανταγωνιστικέ πόλει που έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα. Αδριακά κέντρα και φυσικά δεν μιλάμε μόνο για τα συνεδριακά κέντρα, αλλά και άλλε υποδομέ. Για παράδειγμα, για κοινωνική εκδήλωση δείπνο 1500 ατόμων, δυσκολευόμαστε να βρούμε χώρου ακόμα και γι' αυτό. Θεωρούμε ότι η χώρα έχει, μεγάλη, έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί στο κομμάτι αυτό, εάν ενισχυθούν οι υποδομέ, αλλά και στοχευμένα έχουμε μια προβολή. Πάνω στο κομμάτι του ΜΑΕΣ τη Ελλάδα. Πάντω, το 13ο συνέδριο του ΧΑΠΚΟ που έγινε τον ε, Φεβρουάριο, ε, έγινε αναφορά στι υποδομέ που αναλύσατε κι εσεί ε, στην αρχή τη συζήτησή μα και συγκεκριμένα υπόθηκε ότι λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν σε αυτέ, χάνονται δυνητικά έσοδα μισού δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίω. Ναι, ναι. Ένα ναι, ναι. ποσό καθόλου εκαταφρόνητο, θα λέγαμε. Καθόλου και μάλιστα το ποσό αυτό έχει ανέβει, θα έλεγα, γιατί το 2024 ήταν μια χρονιά πολύ μεγάλη ζήτηση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πλέον στο χάρτη ω προορισμό για meetings, προβλή. events και πολλά events και μεγάλε ζητήσει που έρχονται, έρχονται και φεύγουν. Άρα, έτσι όπω έχουμε καταγράψει πλέον και τη ζήτηση, γιατί αυτό το νούμερο το αναφέραμε τον Φεβρουάριο. Σίγουρα του Σίγουρα θα έχει φτάνουμε και το ένα δι σε απώλειε, περισσότερα από 30 διεθνή events και πολυάριθμες εκδηλώσεις και events εταιριών, corporate events όπως τα λέμε, που δεν μπορούν να φτάσουν στη χώρα λόγω έλλειψης υποδομών και διαθεσιμότητας. Και κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συνεδριακού τουρισμού σε σχέση με άλλες μορφές τουρισμού. Ένα από αυτά το αναφέρατε κιόλα. είναι οι well spenders. Δηλαδή ε, οι επισκέπτε που έρχονται για συνεδριακό τουρισμό είναι οι άνθρωποι που θα ξοδέψουν και πάρα πολλά χρήματα. Το προφίλ τους δηλαδή διαφέρει από άλλου είδους προφίλ ταξιδιωτών σε άλλα είδη θεματικού τουρισμού. Όπως το αναφέρετε, το προφίλ διαφέρει. Είναι ο επιστήμονο, ο ακαδημαϊκό, το στέλεχο επιχείρηση, ο ερευνητή, ο οποίο θα έρθει στην χώρα μα, θα ξοδέψει από 5 έω 7 φορέ περισσότερο. Και όχι μόνο, θα ενδεχομένω θα έρθει με την οικογένειά του. Στη συνέχεια θα επενδύσει για να κάνει τι διακοπέ του, γιατί η χώρα μα, εκτό από το είναι ένα hub μεταξύ τριών υπήρων, είναι και ένα ιδανικό προορισμό για το συνδυασμό του business with pleasure. Έτσι, πέρα από αυτό όμω, ενισχύει την απασχόληση, ευνοεί περισσότερα από 40-50 επαγγέλματα, θα έλεγα. Ε, τη, κα, τη διάρκεια ενό Συνεδρίου μπορεί να ευνοηθούν αρκετοί επαγγελματίε οι οποίοι συνδέονται με την ε, διοργάνωση ενό συνεδρίου. Επιπλέον, ε, βοηθάει στην, στην επέκταση και στη μετάδοση τη επιστημονική γνώση. Στα ιατρικά συνέδρια καταγράφονται σημαντικά ιατρικά αποτελέσματα, και είναι σημαντικό να αναφερθεί σε μια διεθνή ιατρική κοινότητα ότι σημαντικά αποτελέσματα στον κλάδο. Π.χ. τη χειρουργική, ε, διατυπώθηκαν Φυσικά. στο Συνέδριο τη Ελλάδα, στην επιστημονική γνώση, στη διάδραση ανθρώπων και όλοι αυτοί οι επισκέπτε αποτελούν και πρεσβευτέ σημαντικού τη χώρα μα στο εξωτερικό. Οπότε έχουμε μια προβολή υψηλού επίπεδου αυτομάτω. Κυρία Λιγνού, να σα ευχαριστήσω πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ.